Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα tutorial. Στο σημερινό tutorial θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το widget καταχώρησης μόνο για ανάγνωση. Έχουμε πει γενικά εδώ, έχουμε φτιάξει τη δεύτερη στήλη κάποια widget entry που θα μπορεί να καταχωρεί κείμενο χρήστης, αλλά τώρα θα φτιάξουμε και κάποια, και μάλιστα εδώ δίπλα πιο δεξιά από τα κουμπάκια μας, στη στήλη 4, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, στη στήλη 4, όπου εκεί ουσιαστικά δεν θα μπορεί να γράψει ο χρήστης, αλλά όταν θα πατήσει τα κουμπάκια για να τσεκάρει την απάντησή του, θα βγαίνει το αποτέλεσμα σωστό ή λάθος. Έτσι λοιπόν, τα widget καταχώρηση μόνο ανάγνωση ουσιαστικά πρόκειται ένα συγκεκριμένο τύπο widget που χρησιμοποιείται μόνο για εμφάνιση εξόδου. Και δεν θα μπορεί ο χρήστης, είπαμε, να γράφει μέσα. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Εδώ η Python, είπαμε, μετράει τις στήλες όχι από το 1, 2, 3, 4, αλλά από το 0, 1, 2, 3. Άρα όλα αυτά πρέπει να θυμόμαστε να τα τοποθετήσουμε στο column 3. Πάμε λοιπόν, αφού είπαμε ότι το widget καταχώρησης μόνο για ανάγνωση, read only entry, ουσιαστικά πρόκειται για ένα entry. Αν θυμάστε ό,τι είχα κάνει εδώ στην πρώτη ερώτηση για να βγει αυτό, θα κάνω τα ίδια, το παίρνω copy εδώ, το βάζω εδώ paste. Θα είπαμε, θα πάει εδώ στη στήλη 3. Θα προσθέσω όμως, για να καταλάβει, εδώ ένα άλλο ιδιοχαρακτηριστικό, το state, για να καταλάβει ότι πρόκειται για ένα widget καταχώρηση μόνο ανάγνωσης, τη λέξη read only. Read only. Απλά δεν μπορώ εδώ στο text variable να βάλω το ίδιο content of ε1 που είχα πει πριν. Θα βάλουμε κάτι άλλο εδώ για να θυμάμαι ότι είναι read only. Βάζω εγώ συνήθως ένα r και ένα omicron. Content λοιπόν of read only entry 1. Οπότε εδώ θα πρέπει να κάνω τις ίδιες διορθώσεις. R omicron παντού. Το content λοιπόν, το περιεχόμενο του read only, και νομίζω το έχουμε φτιάξει. Αυτό εδώ το width τώρα θα το μικρύνω λίγο, γιατί εκεί θα μπαίνει μόνο η λέξη σωστό ή λάθος. Στο κάνω 10 και για να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει όντως εμφανιστεί ένα πλαίσιο. Βλέπετε, όταν κάνω κλικ μέσα δεν εμφανίζεται ο δρομέας, έτσι, και επίσης αυτό το πλαίσιο δεν είναι λευκό, όπως εδώ δεν μπορεί να γράψει ο χρήστης. Αυτό ουσιαστικά βολεύει όσους προγραμματίζουν ή όσους φτιάχνουν την εφαρμογή, τέλος πάντων, για να έχουμε output, να έχουμε έξοδο, να βγαίνουν κάποια αποτελέσματα από εμάς ανάλογα με το τι γράφει ο χρήστης και τι πατάει. Εδώ ξαναλέω, πατάω, δεν μπορούμε να δούμε το δρομέα, δεν μπορεί να γράψει ο χρήστης, ο μαθητής, τίποτα μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το widget καταχώρησης μόνο ανάγνωσης, read only entry, με την ίδια λογική που το φτιάξαμε εδώ για την ερώτηση 1. Θα το πάρω αυτό, θα το κάνω copy, θα το βάλω και για την ερώτηση 2. Απλά εδώ στο text variable θα βάλω content of read only entry 2, content of read only entry 2, content of read only entry 2. Μπήκε και αυτό στην τρίτη ωραία στήλη. Τσεκάρουμε λίγο. Εδώ ξέχασα όμως ότι πρέπει να πήγα στην από κάτω γραμμή. Άρα προσοχή, όταν κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση, πρέπει να πάει στη row στη δεύτερη γραμμή. Λοιπόν, τα βλέπουμε τώρα εδώ, έχουμε δύο πατάω, βλέπετε, δεν μπορούμε να γράψουμε με τίποτα, ό,τι και να προσπαθήσεις να γράψεις δεν γίνεται.
Και πολύ γρήγορα ας πάρω τώρα, εντάξει, αυτό. Content λοιπόν, off. Όλο αυτό τέλος πάντων το ξαναπαίρνουμε, το πάμε στην τρίτη ερώτηση, paste. Αλλά επειδή πρόκειται για ένα τρίτο που κάνω, θα βάλουμε εδώ ε3 read only entry 3. Και προσοχή, είμαστε στην τρίτη ερώτηση, το row θα πάει εδώ 3. Έχουμε φτιάξει και το τρίτο, 1, 2, 3. Εδώ ξαναλέω, θα μπαίνει μια λέξη, σωστό ή λάθος. Θα απαντάει ο δωματής, θα πατάει το κουμπάκι check, θα βγαίνει μια λέξη. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Αν θυμάστε, τα κουμπιά αυτά προς το παρόν, το μόνο που κάναν ήταν γράφα στην κονσόλα. Ποιο κουμπί πατήθηκε μάλιστα. Ωραία, και μας μένουν τα άλλα δύο. Α, πάω και στην τέταρτη ερώτηση. Θα κάνω μια επικόλυση. Προσοχή, πρέπει να πάει στην τέταρτη και πρόκειται εδώ text variable content of row read only entry 4, read only entry 4, content of read only 4 set τίποτα, το κενό, τσεκάρω, έτοιμο και αυτό. Πάμε στην τελευταία από όλα, θα είναι με 5, read only entry 5, read only entry 5, read only entry 5 set, και είναι στην τελευταία γραμμή στην 5. Ωραία, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Έχουμε φτιάξει και εδώ αυτά τα widget καταχώρηση λοιπόν μόνο για ανάγνωση. Και ξαναλέω, όταν εδώ ο μαθητής απαντήσει σοβαρά ή όχι, θα πατάμε check και θα βγαίνει το αποτέλεσμα, σωστό ή λάθος. Αλλά αυτό θα το δούμε στο επόμενο tutorial. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.